Μία από τις σημαντικότερες ημέρες η σημερινή για τον Βραζιλιάνο μέχρι σήμερα άσο του Πας Γιάννενα Λουτσιάνο, ο οποίος ορκίστηκε Έλληνας στα γραφεία της Περιφέρειας από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Πανοζάχο. Συνοδευόμενος από τον Θαλίτσι Ριμόκο, τον Ομάρχη Αλέκο Καχρημάνη και τον Δήμαρχο Τύμφης Γιώργο Σουκουβέλο, που την χάνουν και μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Λουτσιάνο ορκίστηκε πίστη στη νέα του πατρίδα και λίγο αργότερα δήλωσε ευτυχισμένος που κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρά του. Στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας πολίτης. Ωραία. Λοιπόν, τώρα κάθεστε. Θα φωνάζω έναν ένα, θα έρχεται εδώ. Σίγουρα διαφορετική και πολύ σημαντική για μένα προσωπικά. Πιστεύω γιατί μετά από τόσο καιρό κατάφερα να γίνω αυτό που ήθελα, να έκανε μια προσπάθεια και κατάφερα. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ κόσμο. Άμα κάθομαι και λέω ένας-ένας θα αργήσω πάρα πολύ. Όλους τους ανθρώπους εδώ στα Γιάννενα, και από την ομάδα και από την ομαρκία, Δήμοι όλοι, μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ και κατάφερε τόσο γρήγορα να γίνω τελικά Έλληνας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα μπορέσω και να αφήσω μια κοινή θέση για άλλους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αρχίζουμε και βοηθάμε. Και από την άλλη πλευρά είμαι λίγο στεναχωρημένο, γιατί άρχισε λίγο να γίνει όλο αυτό. Το όνειρό μου ήταν να συμμετέχει στην Εθνική Ελλάδα, μια και δεν κατάφερε να παίξει η Εθνική Βραζιλία. Αλλά μόνο γι' αυτό, γιατί